Βρισκόμαστε πια 378 ημέρες του πολέμου εδώ στο Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου και ένα χρόνο ακριβώς μετά και 6 ημέρες ο αρχηγός της Χαμάς και ένας από τους κυριότερους συντελεστές στο φοβερό πογκρόμ και τεράστια σφαγή Ισραηλινών της 7ης Οκτωβρίου και το τελευταίο αυτού πολέμου επιβίωσης που μας έχει επιβληθεί, ο Yahya Sinwar στάλθηκε στην κόλαση και στις 72 ανύπαρκτες παρθένες του από τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Παρεπιπτόντως, ο Sinwar, ο στρατός τον ανακάλυψε χωρίς να ξέρει ότι είναι ο ίδιος ο Sinwar, τα έφερε έτσι ο Θεός, αλλά στην αρχή τον εξόντωσαν ως τρομοκράτη, ως ένα ακόμα τρομοκράτη της Χαμάς. Βρέθηκε στην περιοχή της Ράφα, πολύ κοντά στην περιοχή του διαδρόμου Φιλαδέλφη. Τώρα προσέξτε. Όλο τον τελευταίο καιρό ο Sinwar ήταν στη Ράφα. Θυμάστε όλους εκείνους που πίεζαν το Ισραήλ να μην μπει μέσα στη Ράφα, να μην καταλάβει τη Ράφα, να μην απελευθερώσει τον διάδρομο Φιλαδέλφη. Και κάτι άλλο. Υπήρχε πάντα η υπόνοια ότι ο Sinwar κινείται μαζί με ανθρώπινες ασπίδες με Ισραηλινούς ομήρους. Αυτό ήταν αλήθεια πριν 1,5 περίπου μήνα περίπου από τώρα. Αν θυμάστε, δολοφονήθηκαν εν ψυχρό 6 Ισραηλινοί όμηροι από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Χθες ο Ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό ότι αυτοί οι 6 Ισραηλινοί όμηροι ήταν οι ανθρώπινες ασπίδες του Sinwar. Κατά πάσα πιθανότητα πριν περίπου 3 με 4 εβδομάδες, πριν ένα μήνα, ο Sinwar αποφάσισε να τους εκτελέσει και να ξεφύγει μόνος του μαζί με τους κάποιους άντρες του προς την Αίγυπτο. Και αυτό όταν βρέθηκε το πτώμα του Sinwar και υπάρχει στο διαδίκτυο πώς ακριβώς βρέθηκε ο Sinwar, πώς είναι το πτώμα του, παρεπιπτόντως δόξα τω Θεώ πριν τον αποτελειώσει ο Ισραηλινός στρατός ή του είχε ήδη κοπεί το μισό από το ένα χέρι και επομένως επί ώρες βασανιζότανε και δόξα τω Θεώ βρήκε τον θάνατο που του άξιζε, έναν αργό θάνατο με τη βοήθεια του Θεού μέχρι που η επόμενη βόμβα του Ισραηλινού στρατού του έκανε το κεφάλι λαμπόγιαλο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο τύπος βρέθηκε με 40.000 σέκελς Ισραηλινό νόμισμα επάνω του σε μετρητά και με ψεύτικα διαβατήρια. Κατά πάσα πιθανότητα μαζί με τους δύο ακόμα τρομοκράτες που ήταν μαζί του είχε σαν σκοπό να διαφύγει προς την Αίγυπτο, γι' αυτό και κατευθυνόταν προς τον διάδρομο Φιλαδέλφη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βρει κάποιο τρόπο να ξεφύγει προς την Αίγυπτο. Δόξα τω Θεώ, ο Ισραηλινός στρατός πρόλαβε και τον εκτέλεσε πριν ξεφύγει. Αλλά αυτοί είναι οι τρομοκράτες της Χαμάς, αυτή είναι η Χαμάς, αυτή είναι η Χεζμπάλα. Ακόμα και οι ίδιοι το παίζουν ήρωες, αλλά στην δύσκολη στιγμή προσπαθούν να ξεφύγουν, σαν αρουραίοι μέσα από τις τρύπες τους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ακριβώς χθες έγινε επίσης γνωστό ότι χάσαμε δυστυχώς ακόμα 5 Ισραηλινούς στρατιώτες στον πόλεμο στο Λίβανο, τον Όφεκ Μπάχαρ ηλικίας 24 ετών, τον Ελάντ Σίμαντοβ ηλικίας 23 ετών, τον Ελιάση Πεϊτάν Βίντερ ηλικίας 22 ετών, τον Ιακώβ Χιλέλ Αλέλ ηλικίας 21 ετών και τον Γιούντα Ντρόρ Γιαλόμ ηλικίας 21 ετών. Η αιωνία η Άγια Πατρική μνήμη τους ήρθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα τους σε Κομνταμάμ. Όπως επίσης ακριβώς τώρα έγινε προσπάθεια εισβολής τρομοκρατών από την Ιορδανία μέσα στο Ισραήλ, στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας. Έχουν τραυματιστεί 2 Ισραηλοί, όμως ευτυχώς δόξα ο Θεός, ο Ισραηλινός στρατός αποτελείωσε τους τρομοκράτες. Το θέμα είναι ότι ακριβώς μόλις έγινε γνωστό ότι ψόφισε ο Sinwar, ξεκίνησαν πάλι κάποιοι να πιέζουν το Ισραήλ να κάνει πίσω, να υποχωρήσει στα πάντα και να δώσει τη Γάζα στην ψευτοπαλαιστινιακή τρομοκρατική διοίκηση τη στιγμή που ο ίδιος ο Μαχμούτ Αμπάς, ο πρόεδρος της ψευτοπαλαιστινιακής τρομοκρατικής διοίκησης, ο αρχιτρομοκράτης Μαχμούτ Αμπάς, έκανε ιδιαίτερη προσευχή εις μνήμην του Sinwar. Okay? Για να καταλάβουμε, όσο και αν τρώγονται μεταξύ τους Φάταχ και Χαμάς,
όλοι τους συμφωνούν σε ένα πράγμα, να εξοντώσουν και να εξαφανίσουν το εβραϊκό κράτος και τον εβραϊκό λαό. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου χθες, ο πόλεμος συνεχίζεται μέχρι την απόλυτη νίκη. Όποιος τρομοκράτης είναι διατεθειμένος να δώσει πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους, τουλάχιστον θα γλιτώσει το τομάρι του και θα πεταχτεί έξω από τη γη του Ισραήλ. Όποιος όμως πειράξει τους ομήρους και δεν απελευθερώσει τους ομήρους, θα δει το τέλος του Σινουάρ. Θα δει το τέλος του Νασράλα, θα δει το τέλος του κάθε άλλου ισλαμιστή φανατικού τρομοκράτη. Ερχόμαστε να κλείσουμε, όπως είπα, τους λογαριασμούς με όλους τους εχθρούς του εβραϊκού έθνους, με τη βοήθεια του Θεού, αργά ή γρήγορα. Και η Αγιατολλάχ του Ιράν είναι το επόμενο στάδιο. Αυτή και τα πυρηνικά τους, με τη βοήθεια του Θεού. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, συνεχίζουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε τον πόλεμο μέχρι την απόλυτη νίκη. Κανένα ψευτοπαλαιστινιακό κράτος δεν θα δημιουργηθεί μέσα στη γη μας. Το αντίθετο, γιατί ακούω διάφορες φωνές που έρχονται και μας λένε δεν θα υπάρξει Ισραήλ στο τέλος αυτού του πολέμου. Στο τέλος αυτού του πολέμου δεν θα υπάρξει ψευτοπαλαιστινιακό ψέμα. Δεν θα υπάρχει πια ψευτοπαλαιστινιακός τρομοκρατικός λαός. Ξεκάθαρα πράγματα. Οι εχθροί μας είτε θα εξοντωθούν είτε θα πεταχτούν έξω από τη γη του Ισραήλ. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αργά ή γρήγορα. Με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε. Και σε όσους ακόμα προσπαθούν να χώσουν πισόπλατα το μαχαίρι στο λαό του Ισραήλ και στο εβραϊκό κράτος, δεν θα ξεχάσουμε και θα κλείσουμε τους λογαριασμούς με τον καθέναν. Και τον οποιοδήποτε αντισημίτη και αντισιωνιστή και αντιϊσραηλινό που διαδίδει ψέματα στο διαδίκτυο και καλά ότι θέλουμε την Κύπρο και τις βλακίες που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Οι αριστεροί και οι διάφοροι νεοναζί και οι διάφοροι αντισημίτες που μισούν τον εβραϊκό έθνος, ακριβώς τώρα χύνουν το δηλητήριό τους. Μόνο και μόνο επειδή καταλαβαίνουν ότι τα ψωμιά τους είναι λίγα. Ότι δεν πρόκειται να εξαφανίσουν ποτέ το εβραϊκό έθνος και το εβραϊκό έθνος θα εξαφανίσει τους ίδιους. Συνεχίζουμε μέχρι την απόλυτη νίκη.